Μέσα σε ένα 48ωρο περισσότεροι από 200 και μέσα στο τελευταίο τρίμηνο 1.500 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Υπάρχει πρόβλημα. Μιλάμε συνολικά για 1.500 στους τελευταίους τρεις μήνες, αλλά, κάτι δείχνουν, αλλά υπάρχει ε. μια τάση, βεβαίω κάτι δείχνουν και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Οι αριθμοί σοκάρουν φέρνοντας την επιφάνεια τη δράση δουλεμπόρων στον κεντρικό μεσογειακό μεταναστευτικό διάδρομο που πλέον προβληματίζει την πολιτεία πω τόνισε ο αρμόδιο υπουργό Δημήτρη που ετοιμάζεται μέχρι το τέλο του μήνα να επισκεφθεί την Κρήτη. Θα πάω στην Κρήτη για να δούμε πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ασφάλεια κατεξοχήν για την τοπική κοινωνία, όπω έχουμε κάνει παντού Μες. στην Ελλάδα και το έχουμε διαχειριστεί Μες. όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια νέα κατάσταση αυτή. Στο επίκεντρο τη ανησυχία βρίσκονται από τη μια οι δυσκολίε που προκύπτουν από τη μορφολογία τη περιοχή και από την άλλη οι περιορισμένε δυνατότητε για το λιμενικό και του τοπικού φορεί να αντιμετωπίσουν αυτέ τι Ροές μεταναστών Με το Δημήτρη Κερίδη ωστόσο Να σημειώνει ότι επίκειται συμφωνία Μεταξύ Ευρώπης και Αιγύπτου Στο μοντέλο της Τινησίας Προκειμένου να σταματήσει η ροή μεταναστών Από την Αίγυπτο προς τη Λιβύη Και από εκεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Επίκειται συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου που θα περιλαμβάνει και το μεταναστευτικό στο πρότυπο τη Τινησία. Θυμάστε τα προβλήματα Τινησία-Ιταλία ναι. και πόσο πολύ είχε πιέσει η Μελώνη για κάτι τέτοιο. Το ίδιο κάνουμε τώρα και εμεί με την Αίγυπτο που μα ενδιαφέρει το περισσότερο. Την ανάγκη η πολιτεία να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για χρηματοδοτήσει στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι ανάγκε φιλοξενία, σημείωσε ο αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντα πάντω σε κάθε τόνο ότι το να δοθούν χρήματα για να υπάρξει. Από τη μια κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας σε τρόφιμα και άλλα μέσα και από την άλλη για τη δημιουργία ενός κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει ότι στην Κρήτη υπάρχουν περιθώρια να γίνει κέντρο υποδοχής. Σε καμία περίπτωση γιατί οι διαδικασίες όπως γνωρίζετε είναι να μένουν εδώ μέχρι να γίνει η ταυτοποίησή τους και μετά επιβιβάζονται στα πλοία τη γραμμή και μεταφέρονται στα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει οπωσδήποτε όλη η πολιτεία, πρωτίστω, αλλά και δευτερευόντω οι φορεί του Ηρακλείου να καθίσουν ξανά να κουβεντιάσουν το πώ θα δοθεί μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα τη φιλοξενία. Μέχρι σήμερα το πρωί, για το τελευταίο 48ωρο, περισσότεροι από 200 μετανάστε έφτασαν στο νησί. Μεταξύ αυτών 24 άνδρε, ανάμεσά του 13 ανήλικα αγόρια που αποβιβάστηκαν στον οικισμό Άγιο Ιωάννη στι τάβγε του Δήμου Γόρτινα. Εννέα από αυτού δήλωσαν Παλαιστίνοι, τρει Πακιστανοί, εκ των οποίων ένα ανήλικο και εννέα ακόμη ανήλικοι Αιγύπτιοι που μεταφέρθηκαν στο χώρο του πρώην Κτέλ στο Ηράκλειο που ανήκει στον οργανισμό λιμένο Ηρακλείου. Μάλιστα, ένα από του ανήλικου χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο επέστρεψε κάποιε ώρε μετά, λαμβάνοντα συγκεκριμένη αγωγή. Όλα αυτά δημιουργούν έξοδα, δημιουργούν συνθήκε κακέ παραμονή εδώ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να βρεθεί η μόνη μίληση. Φιλοξενούνται είτε σε κάτι ανοιχτού χώρου. Εδώ βλέπετε αυτό το, ε. α, το κακό θέαμα. Μην κρυβόμαστε α, στο λιμεναρχείο Χανίων ε. ή σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από τα Χανιά. Σε υποδομέ εκ των ενόντων, να πούμε ε. πρόχειρε. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η παραμονή του στο νησί διαρκεί από κάποιε ώρε έω το πολύ δύο μέρε και αμέσω μετά προωθούνται προ τα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση. Δεν προβλέπονται κονδύλια ούτε και σε εμά ούτε και στους Δήμους, αλλά παρόλα αυτά και οι Δήμοι, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης καταβάλουμε αυτά τα κονδύλια για την σύτηση και τη φιλοξενία την ολιγόρη ή ολιγοήμερη εδώ στο νησί μας.